Σήμερα γιορτάζομαι, όπως είδατε, τον Άγιον Ιερομάρτη, Ιερομάρτυρα Ιγνάτιον, ο οποίος ζούσε για να πεθάνει για χάριν του Χριστού και έσπευδε εις το μαρτύριόν του. Ταυτόχρονα όμως εορτάζομεν έναν άλλον Άγιον, του οποίου τα τροπάρια τα οικούσαμε. Είναι ο Άγιος Βονιφάτιος. Είναι μία παράξενη ιστορία. Είναι μία ιστορία που θα λέγαμε θα μπορούσε να μας σκανδαλίζει. Και όμως ξεύρει η Εκκλησία γιατί τον έβαλε εις τα πρόθυρα των ημερών της γεννήσεως του Χριστού. Ήταν εις την Ρώμη. Εκεί ήταν μία αρχόντισσα, μία συγκλητική που το όνομά της ήταν Αγλαΐς. Τη συγκλητική λοιπόν Αγλαΐδος, αυτός ήταν οικονόμος και γραμματεύς. Είχε όλη την διαχείριση της περιουσίας της. Αλλά υπήρχε όμως και ένα πρόβλημα πολύ ανθρώπινο. Εκείνη ήταν ευλαβής, επίστευε εις τον Χριστόν, αλλά ήταν και εμπαθής. Ήταν γυναίκα που δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά στα πάθη της. Και έτσι οι σχέσεις της με τον Βονιφάτιον, ο οποίος ήταν άνθρωπος πολύ ευσπλαχνικός και ελεήμων και πιστός επίσης και αυτός, οι σχέσεις των ήταν σχέσεις καθημερινής αμαρτίας. Μέσα τους υπήρχε ένα συγκλονισμός. Από τη μια μεριά τα πάθη και από την άλλη η επιθυμία του Χριστού για να μπει μέσα εις την καρδιά τους. Μια μέρα λοιπόν λέγει η αρχόντισσα αυτή, Βονιφάτιε, ξεύρεις ότι ζούμε μέσα στην αμαρτία, αλλά ο Θεός είναι ο Θεός μας. Σκέπτομαι λοιπόν τουλάχιστον για να βρούμε τη δύναμη να πολεμήσουμε την αμαρτία, να πήγαινε στην Ανατολή και να φέρεις λείψανα μαρτύρων. Εκεί κάθε μέρα εκατοντάδες και χιλιάδες πολλές φορές εγίνονται μάρτυρες. Δεν εφοβούντο τίποτε, ήξεραν ότι δεν αποθνίσκουν, δεν θανατούνται, αλλά μεταβαίνουν εις τον ουρανόν. Πήγαινε, λέγει, να μου φέρεις τίμια λείψανα. Και ο Βονιφάτιος χαμογέλασε και της λέγει με ένα ερωτηματικό το εξής: εάν σου φέρω τα δικά μου τα λείψανα, θα τα προσκυνήσεις ως ιερά και άγια? Πάψε, του λέγει εκείνη, τι είναι αυτά, εμείς είμεθα αμαρτωλοί. Του έδωσε χρήματα πολλά, του έδωσε 12 υπείς συνοδούς,
αρώματα και μοίρα για να μεταφέρει τίμια λείψανα από την Ανατολή. Πήγε λοιπόν πράγματι στην Ταρσόν και είπε στους υπείς, καθίστε στο ξενοδοχείο και ξεκουραστείτε. Αυτός λοιπόν, ενώ εκείνοι οι υπείς νόμιζαν ότι γύριζε στα καπηλεία διότι το και πολύ εινοπότης, αυτός έκανε κάτι άλλο. Έτρεχε στα αμφιθέατρα για να παρακολουθήσει τον αγώνα που έκαναν οι πιστοί για να μεταφερθούν δια μιας εις τους πατρικούς κόλπους στον ουρανό, και βλέποντάς τους μάρτυρας πήγαινε και αυτός και βοηθούσε για να μην χάσουν τον Στέφανον. Τον πιάνουν λοιπόν, κατάλαβαν πως ήταν χριστιανός και του λέγουν, σήκω να φύγεις, αλλιώς θα χάσεις την ζωή σου. Αρνήθηκε εκείνος και τους λέγει θαυμάσια ότι δεν έχω καμία διάθεση να ανταλλάξω τον ουρανόν με αυτήν την ζωήν, αλλά θέλω να ανταλλάξω την ζωήν αυτήν με την άλλην, την αιωνιότητα. Τον άρπαξαν λοιπόν, προσπάθησαν όπως έκαναν συνήθως να τον απαλλάξουν από τον θάνατον, αλλά αυτός δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Τον εκρέμασαν κατά κέφαλα, τον εξέσχισαν μέχρι τα κόκαλα. Του άφηναν μετά καιρό μήπως αλλάξει γνώμη, αλλά δεν άλλαζε, ευβιάζετο. Του έλεγαν, μα είσαι τρελός, είσαι μωρός. Είμαι σόφρον, έλεγε εκείνος. Τον επότισαν με μόλυβδο που το γέμισαν τα σπλάχνα του. Τον ετυμπάνισαν, τον έβαλαν ύστερα σε ένα λέβητα βρασμένο με πίσα και τελικώς, αφού επέμενε εκείνος, του απέκοψαν την κεφαλήν. Το λείψανό του το ευρήκαν και το ανεγνώρισαν μετά από μερικές μέρες οι υπείς, διότι δεν εφαντάζοντο ποτέ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο. Με κλάματα το μεταφέρουν εις την αρχόντισσα, εις την Ρώμη. Τις πηγαίνουν για λείψανο όπως το είχε εκείνος πει, το λείψανο το δικό του. Η Αγλαΐς το υπεδέχθη με όλη την έκσταση και των θαυμασμών της και με τη συγκίνηση, το γέμισε με αρώματα και το έθαψε. Και σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, κάνει και έναν ωραιότατον, λαμπρότατον ναόν εις το όνομα του μάρτυρος του καινούριου. Και εκείνη εντεύθεν έζησε μίαν ζωήν αγνωτάτην, καθαροτάτην, εκοιμήθη εν ειρήνη και ανεγνωρίστη ως Αγία και ετάφη πλάι με τον Βονιφάτιον. Δύο Άγιοι που ήταν προηγουμένως ζωσμένοι με τα δεσμά της αμαρτίας. Τραχητά την άσκηση έκανε εκείνη για να φτάσει
εις τον στέφανον της αγιότητος. Τι παράξενο πράγμα ήταν αυτό. Εάν θα ζούσαν, το πολύ πολύ θα έκαναν έναν γάμο. Τώρα όμως κρατήθηκε εκείνος από το σχοινί που τον ένωνε με τον ουρανόν, έχοντας την διάνοια εκεί επάνω και μη φοβούμενος και μη υπολογίζον καθόλου όλα εκείνα τα οποία υφίστατο. Μια αμορία, όπως θα έλεγε κάποιος. Ποιος του είπε να πάει να θανατωθεί? Ποιος είπε σε εκείνη να αλλάξει τη ζωή της? Αλλά δεν ήταν μόνον αυτός που θα μπορούσαμε να πούμε αναμφιβόλως θα εσώζετο και θα μπορούσε να φέρει στην κυρία του λείψανα άλλων μαρτύρων, αλλά ήτο ένας ενθουσιασμός, ήτο ένα καύχημα που είχαν οι πιστοί, ήταν ένα ερωτικό βίωμα των ψυχών των πνευματικών, το οποίο δεν τους άφηνε να κοιμηθούν εάν δεν θα κατόρθωναν να ανέβουν εις τον ουρανόν δια του μαρτυρίου και δια παντός τρόπου που εθεωρείτο από τους ανθρώπους μορία. Πόσοι τέτοιοι εγίνοντο, ένας μάρτυρας άλλος, προτού να μαρτυρήσει, είδε από το παράθυρο του σπιτιού του να πηγαίνουν τους μάρτυρας για την φανατική ποινή και βλέποντας τον υποψήφιον μάρτυρα, αυτόν τον ομολογητή της πίστεως, να πηγαίνει αγαλωμένο ποδί, λέγει στη γυναίκα του και στα παιδιά του, ελάτε, κοιτάξτε από το παράθυρο πώς πηγαίνει στον ουρανό. Και του λέγει σύζυγός του, θέλεις και εσύ να γίνεις μάρτης? Αυτό το ποθό, λέει εκείνος, και με δάκρυα χαράς και με αγκαλιάσματα και με φιλήματα και με προσευχή τον κατεβοδώνουν να πάει να προστεθεί στη συνοδεία των μαρτύρων, ο Άγιος Μαρδάριος. Ένα άλλο μικρό παιδί, τόσο δά ήταν, του λέγει ο Δήμιος, ποιον Θεόν νομίζεις πρέπει να προσκυνούμε, τον δικόν μας ή των χριστιανών? Λέγει το παιδάκι, των χριστιανών. Θα σε σφάξω, του κάνει ο Δήμιος. Έμεινε το παιδί αμέτωχο, αλλά σαν μικρό παιδί ζήτησε να πιει λίγο νερό. Και του λέγει η μητέρα του που ήταν πλάι, παιδί μου, τέκνον μου, μη πιείς από το νερό αυτό. Σε περιμένει το νερό το δροσερό, το ουράνιο. Φοβήθηκε μήπως το παιδί πίνοντας νερό, μήπως καθυστερώντας θα άλλαζε και δε θα εγίνε το μάρτης. Και η μητέρα έγινε πειθό στη καρδιά του παιδιού και το παιδί πετάει το ποτήρι που του δώσανε και προτίμησε να γίνει αμέσως να γίνει μάρτης. Μορία της μητέρας τα λέγαμε, αλλά πόσες πράξεις είναι κατά την ανθρωπίνη αντίληψη μορία, αλλά για τους πιστούς είναι ένας ηρωισμός αληθινός. Το φρόνημα αυτό
να είναι κανένας συνεχώς μαζί με τον Θεόν και να τρέχει και να βιάζεται να φτάσει το γρηγορότερο κοντά του. Ήταν συνδεδεμένο με την ζωή της Εκκλησίας από την εποχή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Όλοι αισθάνοντο ότι η Εκκλησία είναι μία πολιτεία εσταυρωμένων ανθρώπων που νιώθουν ότι φνίσκουν τούτες την ανίστανται με τον Χριστόν. Ένιωθαν οι χριστιανοί πως ήταν ετοιμοθάνατοι μωροί δια χάριν του Χριστού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας και εκφράζοντας των Αγίων Αποστόλων την ιστορίαν, έλεγε «Ημείς οι Απόστολοι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο». Κάθε μέρα μας τυραννούν, μας φυλακίζουν, μας χτυπούν, αποφασίζουν τον θάνατόν μας και είμεθα οι θεατριζόμενοι. Ημείς λέγει μωρίδια Χριστών και μέχρι τη στιγμή αυτήν κάθε μέρα πεινόμεν και διψόμεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν, δηλαδή δεν ξεύρωμε που θα κοιμηθούμε αύριο και αν θα ζούμε αυτήν την ζωήν ή την άλλην ζωήν. Λιδωρούμενοι, διωκόμενοι, βλασφημούμενοι, πάντων περίψημα εωσάρτη. Έκαναν μίαν ζωήν που δεν μπορούσαν να την καταλάβουν οι άνθρωποι του κόσμου και τους θεωρούσαν περίψημα κατά κάθε της κοινωνίας. Λοιπόν, τους κατηγορούσαν τους Αποστόλους, τους παρεξηγούσαν και τους εφυλάκιζαν, τους εθανάτωναν, όχι μόνον διότι εκήρυσαν το Ευαγγέλιο του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού, που και αυτό είναι μία μορία. Θα μπορούσε να μην πεθάνει ο Θεός, αλλά προτίμησε να πεθάνει. Θα μπορούσε ο Υιός του Θεού να μην πάθει τίποτε, εν δόξος να'ρθεί και να φέρει τη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αλλά προτίμησε να υποφέρει, να ντροπιαστεί, να γυμνωθεί και να κατακρεουργηθεί από τους ανθρώπους, να τρυπηθεί με τις λόγχες τους. Εφαίνοντο ως τρελοί εις τους ανθρώπους οι Απόστολοι και ως απατεώνες. Γι' αυτό και τα θαύματα που τα έκαναν, νόμιζαν οι άλλοι πως ήταν απάτες. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι αυτή την παράξενη ψυχολογία, όπως τα λέγαμε εμείς των Αποστόλων, να την ερμηνεύσουν. Δεν ενήχοντο την ανατροπή των αξιών του κόσμου, την παραμέληση των κοσμικών ενδιαφερόντων της παρούσης ζωής χάρη μιας ετέρας ζωής. Η θερμή πίστης και η αγάπη του Χριστού που είχαν οι Απόστολοι και γενικώς οι πιστοί της εποχής εκείνης ήταν μία δυνατή πνευματική μέθη, μία γενναιότης που οδηγούσε κάθε μέρα εις το εκούσιον μαρτύριον τους χριστιανούς. Ήταν μία βαθία αίσθησης και όρασης του άλλου κόσμου, μία σοφία πνευματική που για τον κόσμο
ήτο αφροσύνη, και οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί ήταν παράφρονες. Αλλά αυτοί οι Χριστιανοί δεν ενοχλούντο από τη συμπεριφορά των εθνικών, δεν απέφευγαν τους κολαφισμούς, τας θλίψεις, τους θανάτους, αντιθέτως έχερον και έπασχον όσο μπορούσαν περισσότερο. Το υπόδειγμα το είχαν πάρει από τον ίδιο τον Χριστόν, από την σοφίαν και των λόγων του Θεού, ώστις εκενώθη ταπεινώσα σε Αυτόν. Τι σημαίνει εκενώθη? Πώς είναι δυνατόν να βγάλω από μέσα μου τα σπλάχνα μου και κατά κάποιον τρόπο να μην έχω ζωή? Έτσι εκείνος εκένωσε τον εαυτόν του από την δόξα των ουρανών, εκένωσε τον εαυτόν του από το θέλημά του, εκένωσε τον εαυτόν του από όλη την έγκλη που είχε όταν εκεί επάνω τον προσκυνούσαν τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και μυριάδες των αγγέλων, και ήρθε εδώ κάτω κενός από δόξα, γινόμενος κάθε μέρα ως κάθαρμα ενώπιον των ανθρώπων, οι οποίοι τον εθεωρούσαν ανάξιον για να ζει. Και η ζωή του ήταν ονειδισμός, εμπτισμός, ύβρις, αναθεματισμοί, και τον ανέβασαν μέχρι του Σταυρού. Μία αμορία για τη σκέψη την ανθρωπίνη, όπως είπαμε προηγουμένως. Και ήταν τόσο παράξενη η ζωή του, ώστε έλεγαν οι άλλοι ότι εξέστη, δηλαδή τα έχασε. Ακόμα και οι δικοί του οι συγγενείς κάποτε σκέφτηκαν ότι κάτι έπαθε ο Χριστός, διότι δεν ζούσε όπως ζούσαν οι άλλοι άνθρωποι. Άλλοι έλεγαν πως δαιμόνιο θα έχει, και άλλοι ότι πλανά των όχλων. Το ίδιο όμως συνέβαινε και με τους προφήτας πρώτου Χριστού. Εκεί με τους προφήτας τι ήταν πάλι, νομίζετε? Ο όχλος, ενώ τους εθαύμαζε, δεν μπορούσε να τους καταλάβει καθόλου. Τους παρεξηγούσαν και αυτούς. Εγίνοντο οι όχλοι μανιασμένοι, και όλους σχεδόν όλους τους προφήτας τους εφώνευσαν. Γιατί ήταν διαφορετική η ζωή τους. Δεν είχαν την γνώση την ανθρωπίνη, δεν είχαν την έννοια, τα μυαλά τα ανθρώπινα. Προφήτευαν με το λόγο τους και γίνοντο μισητοί, διότι έλεγαν παράξενα πράγματα. Προφήτευαν ακόμα και με συμβολικάς πράξεις. Αυτά που λέμε έχουν σημασία για εκείνα που θα πούμε παρακάτω. Με συμβολικάς πράξεις. Να σας πω, ας πούμε, μια συμβολική πράξη. Ο προφήτης Ισαΐας, ο περίφημος προφήτης, 800 χρόνια προ Χριστού, του λέγει ο Κύριος: «Θέλω να περιφέρεσαι στον δρόμον γυμνός και ανυπόδητος. Ποιος σόφρον άνθρωπος γυρίζει στο δρόμο γυμνός και ανυπόδητος?» Κι όμως το έκανε αυτό ο προφήτης κατ' εντολήν του Θεού. Κάτι που ήταν παλαβό για τους ανθρώπους, και τον βλέπανε και τον κοροϊδεύανε.
τον Ισαΐα, αλλά ήταν κήρυγμα, κήρυγμα που έδειχνε ότι οι Αιγύπτιοι και οι Αιθίωπες, γυμνοί και ανυπόθετοι, θα εχμαλωτιστούν από τους Ασσυρίους. Και όταν πράγματι έγινε αυτό, τότε θυμήθηκαν τον προφήτη που το είχε προφητεύσει και με το στόμα αλλά και με τα έργα αυτά. Σε έναν άλλον πάλι προφήτη, τον Ιερεμία, του λέγει ο Θεός, βάλε δεσμούς και κλειούς στο λαιμό σου και να περπατάς έτσι. Δηλαδή τι ήταν οι κλειοί και οι δεσμοί? Ήταν ξύλα τα οποία θα περνούσαν από τα πόδια τους ή από το κεφάλι τους εμπροκειμένο και έκαναν κόμπους με τους οποίους ένωναν τα άκρα. Λοιπόν, έτσι γύριζε στο δρόμο ο προφήτης Ιερεμίας για να δείξει τι, ότι οι Ιουδαίοι και τα γύρω έθνη έτσι με κλειούς και με δεσμούς, με δεσμά θα εχμαλωτιστούν από τους Βαβυλωνίους. Και παράξενα πράγματα λέγει στον Οσιέ ο Χριστός, ο Θεός, λάβε σε αυτό γυναίκα πορνείας. Παράξενο, πάρε, του λέγει, μια γυναίκα που θα είναι πόρνη. Γιατί? Για να δείξει ότι η συναγωγή, ο λαός του Θεού, σαν μία πόρνη απομακρύνεται από τον Ιμφίον, από τον Θεόν, δηλαδή ότι ειδωλολατρούν. Και την παντρεύτηκε πραγματικά συμβολικά, αλλά εκείνη είχε μάθει σε μια ζωή ξέχωρη και αμαρτωλή και δεν μπορούσε να κάθεται μέσα στο σπίτι μαζί με τον προφήτη που τους εφαίνεται τόσο παράξενος, διαφορετικός από όλων των κόσμων. Και σηκώθηκε και έφυγε και γύριζε πάλι μέσα στις αμαρτίες της και λέγει ξανά ο Θεός εις τον ίδιον το προφήτην, πορεύθητη και αγάπησον γυναίκα Μιχαλήν. Ας αμάρτησε, ας έφυγε, εγώ είμαι πατέρας της, όπως είμαι και πατέρας σου, και θέλω να κυνηγώ τα πρόβατά μου, τα παιδιά μου, να τα φέρω στον ουρανό και μέσα από τη βαρυτέραν αμαρτία. Δείξε λοιπόν, λέγει, σπλάχνα, πήγαινε να την κυνηγήσεις, πορεύθητη, και αγάπησον γυναίκα Μιχαλήν. Ας είναι Μιχαλής, να την αγαπήσεις για να μπορείς να την σηκώνεις και την αμαρτία της και τις δυσκολίες της και τα προβλήματα που σου βάζει, όπως σηκώνω εγώ όλων των κόσμων. Ήθελε λοιπόν να δείξει την αγάπη του Θεού προς τον Ισραήλ, προς τους ανθρώπους, προς την Εκκλησία, προς εμάς. Βλέπετε λοιπόν αυτά τα παράξενα πράγματα, λόγια και πράγματα, είναι ζωντανά κηρύγματα μετανοίας και προφητείας. Έτσι έζησαν και οι Πατριάρχε, έτσι έζησαν και οι δίκαιοι, με αυτόν τον πόθον να μην γίνονται ένα με τον κόσμο, αλλά να τρέχουν προς τον ουρανόν. Γι' αυτό επλανώντο
εις τα όρη, εις τα βουνά, εις τα σπήλαια, εις τα σοπάς της γης, ένα ταξίες έφτακτοι όντες, δηλαδή ταλαιπωρίες είχαν διαρκώς, ενώ ήταν ήσυχοι άνθρωποι, και λέγει εδώ τι ωραία, ταύτην την άνοιαν αξιώσε ημάς ο Θεός φτάσε. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να έχουμε τέτοια τρέλα και ημείς, τέτοια τρέλα που ζητάει τον Θεόν, ώστε αγαπητοί μου, Παλαιά Διαθήκη, ο Χριστός, Απόστολοι, Μάρτυρες, πιστοί, όλος ο πραγματικός χριστιανισμός είναι κάτι το ανεξήγητο και το παράδοξο για τους ανθρώπους, τους κοσμικούς. Είναι μία μορία, είναι μία σαλώτης, μία τρέλα δηλαδή για την νοοτροπία των ανθρώπων. Δεν είναι μία θρησκεία που συμβιβάζεται με ασυμβίβαστα, δεν αφήνει τον άνθρωπο να προσαρμόζεται με σαρκικούς τρόπους. Αναμφιβόλως, ο χριστιανός είναι και θα είναι πάντοτε κοινωνικός άνθρωπος και η Εκκλησία έκανε ό,τι μπορούσε να διευκολύνει την κοινωνική ζωή των χριστιανών. Δεν μας έκανε να είμαστε απομονωμένοι άνθρωποι και δυστυχισμένοι, αλλά ένα κοινωνικό σύνολο, μια Εκκλησία. Γι' αυτό και στην πρώτη Εκκλησία ο Παύλος διευκόλυνε τα πράγματα να μπορούν ακόμη να τρώνε και οι ειδωλόθητα. Γιατί? Για να μην χωρίζονται ακόμη και από τους ειδωλολάτρες. Λοιπόν, κοινωνική ζωή θέλει, αλλά καθαράν κοινωνική ζωή, με αγιότητα εν πάση αναστροφή. Και έτσι οι Έλληνες, όταν είχε έρθει ο χριστιανισμός, δεν καταλάβαιναν τίποτε από τον χριστιανισμό, ελάτρευαν την σοφίαν, ενώ το Ευαγγέλιο ομιλούσε για μορίαν. Οι Εβραίοι δεν καταλάβαιναν τίποτε, διότι ήθελαν σημεία. Τι σημαίνει ήθελαν σημεία? Ήθελαν να δουν ότι ο Χριστός θα γίνει βασιλιάς, παντοδύναμος, θα νικήσει την Ρώμη και θα κυριαρχήσει σε όλον τον κόσμο. Δηλαδή, ελάτρευαν την δύναμη την κοσμική. Και ο Χριστός και οι Απόστολοι δεν μιλούσαν για δύναμη κοσμική, αλλά για περιφρόνηση, διαμορία και για ταπείνωση. Βλέπετε ότι η πίστη ανατρέπει τα σχήματα της λογικής, την επιφάνεια του πολιτισμού που καταπάσχει κάθε άνεση και διευκολύνει την αποσύνθεση των πνευματικών θησαυρών, ή το πάγωμα μέσα στο ψυγείο των αξιών εκείνων που διατηρούνται μόνον με θυσίες. Η μορία λοιπόν του Σταυρού και της Θυσίας δεν κάνει τον άνθρωπο να νιώθει ότι τον αναγνωρίζουν οι άλλοι, δηλαδή δεν καλλιεργεί τον εγωισμό, δεν προσφέρει φινέτσα στον άλλον, δεν τον βλέπουν να είναι μοντέρνος. Είναι όμως η μορία αυτή, η σαλώτηση χριστιανική, μια βαθιά ριζωμένη ζωή του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων, μια ζωή Αναστάσεως, μια ζωή γεμάτη από ουράνια βιώματα. Δεν είναι η χριστιανική πίστη σε ένα σύστημα δογμάτων, αλλά εμπνευσμένη και φανερωμένη η δογματική μέσα στην καθημερινή ζωή της πίστεως.
που δημιουργεί μια αλλίωση εις την διάνοια του ανθρώπου και μια δυναμική παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Όταν λέγει ο κόσμος στους χριστιανούς, οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν, να έχεις βρε παιδί μου και λίγη διάκριση, τι εννοούν να είσαι αδιάκριτος? Να έχεις κοσμικόν το φρόνημα και σαρκικόν, να μην είσαι ένας φρόνημος, όπως λέγει ο Χριστός, ο σόφης φρόνημος και ακέραιος όσο επεριστερέ, αλλά όπως σε θέλουν οι άνθρωποι, φούρνο του Χότζα. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, έναν ενθουσιασμό, έναν ηρωισμό μέσα στην Εκκλησία που δεν υπολογίζει τίποτε, αλλά ο άνθρωπος κάνει τα πάντα αρκεί να πετύχει τον Θεό. Αλλά μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει και μια κατηγορία εντελώς διαφορετική από εκείνες που γνωρίζουμε εμείς, μια κατηγορία πιστών που λέγονται ιδιαιτέρως σαλοί. Ως επί το πλείστον ήταν μοναχοί. Υπάρχει λοιπόν μέσα στην Εκκλησία και δι' στο μοναχισμό αυτή η κοινωνία των διαχριστών σαλών. Σαλός λοιπόν σημαίνει τρελός, όπως είπαμε, και οι άνθρωποι τους ενόμιζαν και αυτούς ως τρελούς ή ως δαιμονιζομένους, ή επειδή έκαναν παλαβομάρες κατά την αντίληψη την ανθρωπίνη, αλλά και γενικώς διαπάσαν νόηση ανθρώπου, εφαίνονται ότι ήταν ανατροπής της κοινωνίας, ότι ήταν επαναστατικοί τύποι χωρίς λογική και χωρίς σύνεση. Οι πράξεις των σαλών αυτών δια των Χριστών έκαναν τους άλλους να επαναστατούν και να θέλουν τους δια Χριστών σαλούς να τους δέσουν με τα σίδερα. Αλλά όταν θα προσέξει κανένας και την ζωή αυτών των παράξενων ανθρώπων, των ιδιοτύπων θα λέγαμε εμείς, θα δει ότι έχει η ζωή τους κάποιο μεγαλείο κρυμμένο, έχει κάποιο μυστικό, ότι κρύβεται μέσα στη ζωή ενός σαλού χριστιανού, κρύβεται κάποιο μυστήριο. Τέτοιοι Άγιοι υπήρξαν πολλοί στην Εκκλησία μέχρι και σήμερα, όπως είναι ο Άγιος Σημεών, ο διαχριστός σαλός από τον 6ο αιώνα, όπως ήταν ο Όσιος Ανδρέας, όπως ήταν η Σιδώρα που ήταν μοναχή στα μοναστήρια του Αγίου Παχωμίου, όπως είναι ο Άγιος Σάββας, ο Βατοπεδινός, ο Μάξιμος, ο Καυσοκαλυβίτης και άλλοι. Ας δούμε λιγάκι αυτών των βίων για να δούμε μέχρι πού φτάει, πού φτάνει ο έρωτας για τον Χριστόν. Δεν λέμε τρελάθηκε από τον έρωτά του? Τρελαίνεται ο άνθρωπος όταν γνωρίσει ένα πρόσωπο και προσωπικά συνδεθεί με το πρόσωπο αυτό και δεν υπολογίζει τίποτε. Έτσι ακριβώς όταν γνωρίσει το πρόσωπο ο άνθρωπος, το πρόσωπο του Θεού, τον Ιησού Χριστόν, τότε ή το φυσικό κι αυτός να παθαίνει κάτι τέτοιο. Εις όλη την Ιφίλιον υπήρξαν, αγαπητοί μου, τέτοιοι σαλοί κατά Χριστόν, ιδιαίτερα δε στην Ρωσία, όπου οι κατά Χριστόν σαλοί ετοιμώντο ιδιαίτερα από τον λαόν τον ευσεβή.
και έγιναν τόσες μάλιστα υπερβολές και έγιναν τόσοι βγήκαν τόσοι ψευτοσαλοί, έγιναν τόσες εκμεταλλεύσεις, ώστε η Εκκλησία έλαβε μέτρα να σταματήσει την πλάνη και την εκμετάλλευση, αλλά ποτέ δεν σκέφτη να απαγορεύσει την ζωή των κατά Χριστόν σαλών. Τον βίον αυτών τον άφησε ανοιχτόν μέσα εις την Εκκλησία. Ο λαός τους κυνηγούσε τους διαχριστών σαλούς, διότι δεν μπορούσε να τους καταλάβει. Παρά τα αυτά όμως, αισθάνετο μέσα στην καρδιά του την αγιότητά τους και ήθελαν να έχουν όλοι κοντά τους έναν σαλό. Γι' αυτό και κάθε χωριό ήθελε και κοιτούσε μήπως τυχόν θα μπορούσε να βγει ένας σαλός από το δικό τους το χωριό. Ένιωθαν ότι αυτή, ας το πούμε, η αποφατική συμπεριφορά των καταχριστών σαλών, αυτή η συμπεριφορά η πάντια ανεξήγητος για τον άνθρωπο, ότι είναι ένα μήνυμα του Θεού, ένα γνήσιον κήρυγμα και άρτιον μυστήριον. Από τις μορίες αυτές που έκαναν, αγαπητοί μου, από τα επεισόδια που δημιουργούσαν μέσα στην φυσική ανθρωπίνη κοινωνία, ή το φυσικό, οι άνθρωποι, όπως είπαμε και προηγουμένως, να τους κυνηγούν. Στον Άγιο Σάββα λοιπόν κάποτε έγινε το εξής, που έγινε το όμως την πραγματικότητα συνεχώς. Ουκίν του πλήθους ουδείς. Δεν υπήρχε μέσα στο πλήθο κανένας ουκανήρ, ουγινή, ου παιδίον, ου κέφηβος, ως της ου μεταπολής της ανεσχυντίας και της ύβρεως αυτό προσεφέρετο, λήθης βάλλοντες, κόνη και κόπρο την κεφαλήν τολμηρός καταπάτοντες. Δηλαδή όλος ο κόσμος χυμούσε επάνω στον Άγιον αυτών άνθρωπων και που τους εφαίνεται ότι το ανέσχυντος, αλλά αυτοί ήταν τώρα ανέσχυντοι και του πετούσαν κοπριά και σκόνη στο κεφάλι του και στο πρόσωπό του και τον έλεγαν πλάνων, μωρών, τες φρένες παράκοπων, τα έπαθε. Και έλεγαν ας πάει να φύγει πάνω στα βουνά και στα λαγκάδια, στις έρημιες και στα βάραθρα, τι γυρεύει μέσα στην ανθρωπίνη ζωή. Και όμως τι θησαυρός κρυβότανε μέσα σε αυτήν την καρδιά. Τα δεχότανε αυτά τα κυνηγητά, τις θλίψεις, τα χτυπήματα, τους θανάτους, τα δεχότανε χωρίς καθόλου να αντιδράσει ποτέ. Εάν ήταν παλαβός, θα μπορούσε να ζήσει με τόση ειρήνη, με τόση γαλήνη. Να σας πω όμως μερικά τέτοια σαλά που έκαναν οι Άγιοι και να καταλάβετε μέχρι πού έφτανε η έκσταση της καρδιάς των, όχι του νου των. Ο Άγιος Σημεών, περίφημος Άγιος, μια φορά έδεσε ένα ψόφιο σκύλο πίσω του και περπατούσε στους δρόμους. Τι το φυσικό να το κάνουνε, να τον κυνηγάνε, να τον κοροϊδεύουν, να τον χτυπάνε.
ή το φυσικό και μάλιστα οι μαθητές των σχολείων. Γιατί το έκανε αυτό, θα το δούμε. Μια άλλη φορά που ήταν Κυριακή, ελέγχοντας τη ματαιοδοξία και τον καλοπισμό των γυναικών, τι έκανε, πήκε στην εκκλησία και πετούσε εκεί που ήταν οι γυναίκες καρύδια. Μέσα στην εκκλησία καρύδια. Παράξενο, αλλά όπως βλέπετε είχε κάποια σημασία. Τι θέλετε μες στην εκκλησία που έρχεστε για καλοπισμό? Να, πάρτε να φάτε καρύδια, να έχετε και κάτι που αξίζει. Το κάθε τι βλέπετε πως είναι συμβολικό, Μια άλλη φορά τι έκανε? Άρχισε να τρώει, ενώ ήταν εγκρατής, δημοσία κρέας. Κοίταξε που υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και ενώ δεν έτρωγε ποτέ κρέας, πήρε κρέας και το έτρωγε μπροστά στους ανθρώπους. Και μια άλλη φορά που ήταν τεσσαρακοστή, αφού ενίστευσε όλη την τεσσαρακοστή, δηλαδή ενίστευσε όχι ότι έτρωγε νηστίσιμα, δεν έτρωγε τίποτε. Όλες τις ημέρες τι έκανε? Τη Μεγάλη Πέμπτη πήγε στο ζαχαροπλαστείο και ζήτησε πολλά γλυκά να φάει για να δείξει κάτι άλλο, ότι οι άνθρωποι είναι εγκρατείς ακόμα και τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τους οδηγούσε στην εγκράτεια με τον τρόπο αυτόν και ακόμα τους έκανε να στρέφονται εναντίον του, να τον θεωρούν ότι δεν είναι φυσιολογικός άνθρωπος, να τον κυνηγούν, να τον βασανίζουν και αυτός έτσι να ταπεινώνεται και να παθαίνει ό,τι έπαθε ο Χριστός, ό,τι έπαθαν οι Απόστολοι, ό,τι έπαθαν οι προφήτες. Δηλαδή με τα καμώματα αυτά τα παράξενα έγινε το μιμητής της ζωής του Χριστού και των Αγίων. Μια άλλη πάλι φορά μπαίνει μέσα σε ένα λουτρό γυναικών, γυμνός ο ίδιος, και άρχισε να τρέχει επάνω σας γυναίκας. Καταλαβαίνετε τι έγινε αμέσως. Τρομάξανε οι γυναίκες φυσιολογικά, άρχισαν να κραυγάζουν και πέσανε πάνω του και τον χτυπούσαν. Αλλά και αυτό ήταν μια εξουθένωση που έπαθε και χτυπήθηκε, περιφρονήθηκε, διώχτηκε και όλοι λέγανε «ο Μουρλός». Και έτσι κάτω από το σχήμα της σαλότητος αυτός είχε την καρδιά του που ήταν νύφουσα εις τον Χριστόν και ύφξανε η αρετή του. Πολλά τέτοια ακόμα έκανε, ας πούμε και κάνα δυο από τον Άγιον Ανδρέα, τον άλλον μεγάλον σαλόν. Προκλητικός δεν ήτανε τόσο πολύ όπως είναι ο Άγιος Σημεών. Πώς άρχισε τη σαλότητά του? Ξαφνικά εκεί που πήγαινε μαζί με τον αφέντη του βγάζει μια κραυγή και κόβει το χιτόνα που φορούσε με το ξύφος. Με τις κραυγές του και με την πράξη αυτή ενόμισε ο Κύριος του ότι έπαθε κάτι και όπως ή το φυσικό πίστεψε ότι εδαιμονίστη και τον έδεσε και τον πήγε δεμένον τον πήγε τον Άγιον, όπως επήγαιναν δεμένους τους μάρτυρας της Εκκλησίας. Άλλες φορές πάλι κυκλοφορούσε νηστικός όλη την ημέρα στο δρόμο και το βράδυ πήγαινε να μείνει με τα σκυλιά. Την ημέρα να τον θεωρούν σκυλί
αυτόν οι άνθρωποι με αυτές τις πράξεις και τη νύχτα να ζει την χειρότερη ζωή, δηλαδή την πιο ταπεινωτική μέσα στα σκυλιά. Άλλες πράξεις τέτοιες, άμα θα διαβάσετε, θα δείτε, αλλά θα τα χαρείτε και θα καταλάβετε το πνεύμα. Ο Άγιος Σάββας έκανε επίσης παρόμοια, παρουσιάζεται ο σιωπηλός, παραδείγματος χάρη, σε ένα καθολικό μοναστήρι ξαφνικά και δεν έλεγε τίποτε την ώρα που τρώγανε. Οπότε οι καθολικοί τι θα κάνανε, αφού δεν μιλούσε, δεν λαλούσε, ήταν και ορθόδοξος, εκείνοι ήταν καθολικοί, τον αρπάξανε στον ξύλο, τον κατεπλήγωσαν και τον άφησαν εντελώς, όχι ημιθανή, αλλά έτοιμο θάνατον, χωρίς καμία παρηγορία. Μια άλλη φορά πηγαίνει σε έναν Ιταλό που φορούσε το πηλίκιό του και με το καλάμι του του κάνει μια έτσι. Οπότε οι σωματοφύλακες του Ιταλού τον ξεσκίζουν τον Άγιον ανελέητα και δεν έβγαλε ούτε ένα στεναγμό ο Άγιος. Λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι όμοια με εκείνα που επάθαιναν οι Απόστολοι, οι Προφήτες, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες. Εκείνοι μεν δια την πίστην την Αγίαν του Χριστού. Αυτοί δε κάνοντας αυτές τις ενέργειες, ούτως ώστε να είναι κήρυκες της αληθείας του Θεού και της δυνάμειος του Θεού και με την ταπείνωση και των εξευτελισμών να γίνεται η αρετή του όλο μεγαλύτερη, διότι ο Θεός τι ζητεί από μας αλλά αρετή και αγιότητα. Επομένως αυτές όλες οι πράξεις οι σαλές ήταν προφητείες. Ήταν αποστολικά χαρακτηριστικά και ιδιώματα. Ήταν μαρτυρίε, δηλαδή όπως τα κατορθώματα των μαρτύρων. Αποτελούσαν ένα κήρυγμα εις τον κόσμον και μια κλίση σωτηρίας των ανθρώπων. Βοηθούσαν την κοινωνία και διόρθωναν τους αμαρτωλούς εις τους οποίους έδειχναν τρομεράν αγάπη. Και με αυτήν την ηρεμία, με αυτήν την σιωπή, με αυτήν την ταπείνωση που τα υφίστανταν όλα, πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν επέτυχαν παρά μόνον με την δύναμη του Θεού και ότι ενίκησαν τον διάβολον που θέλει να είμαστε διαφορετικοί και μάλιστα εγωιστέ, και όλα αυτά έδειχναν κάτι το εσχατολογικό, ήταν μια εσχατολογική πρόκληση αυτά που έκαναν, ήταν σαν να έλεγαν εγώ περιφρονώ τον κόσμο, όχι τις καρδιές που τις αγαπούσαν, όχι τους ανθρώπους που είναι εικόνες του Θεού, αλλά αυτό τον πρόσκαιρον κόσμο και τη ματιότητα του κόσμου. Γι' αυτό τα έκαναν όλα αυτά. Σκουπίδι είναι ο κόσμος, σκουπίδι είναι αυτή δηλαδή η ζωή. Έχει σημασία η ζωή που αρχίζει απεντεύθεν μετά από αυτήν εδώ. Και η σαλότιστον δεν έγινε το ποτέ η δία κρίση και γνώμη, δεν το έκαναν μόνοι τους, αλλά ήταν μια κλίση του Θεού. Τους εκαλούσε ο Θεός ή τους το ευλογούσε ο πνευματικός τους, ο γέροντας. Και αν θα διαβάσετε τέτοιους βίους, δεν θα χαρείτε και δεν θα ενθουσιαστείτε μόνο από την αγάπη και τα μαρτύρια, θα καταλάβετε ότι αυτό
αυτός ο εκστασιασμός των Αγίων κρύβει κάτι μέσα, μία ζωή χαρισματική, χαρίσματα από τον Θεό, και είναι ένα πρότυπο μετανοίας και ταυτόχρονα μία κοινωνία του Θεού. Οι Σαλλοί λοιπόν, αγαπητοί μου, ακολούθησαν τα ίχνη των Αγίων, όπως είπαμε, με την μοναχική εμπειρία εξυκνούντο προς τον Θεόν, και δια της αλότητος επιστρέφουν πάλι στον κόσμο από την έρημο. Πρώτα επήγαιναν στην έρημο και ζούσαν χρόνια ολόκληρα μια πνευματική πορεία με άσκηση, με αγρυπνία, με προσευχή και με σιωπή, και μετά επέστρεφον στον κόσμο, ώστε με αυτόν τον τρόπον να σώσουν τον κόσμο, να σώσουν τις καρδιές που τις έπλασε ο Θεός, και έτσι να ευεργετούν όλη την ανθρωπίνη κοινωνία. Ακατάληπτον μυστήριον είναι η καρδιά του ανθρώπου όταν αγαπάει τον Θεόν. Και η ζωή αυτών ήταν μια κοινωνία του πάθους του Χριστού. Πάθαιναν, έπασχον, υπέφεραν, εκουράζοντο κάθε μέρα, όπως και ο Χριστός και όπως και οι μαθητές και όπως όλοι οι πιστοί, καθώς είπαμε. Γι' αυτό και τους ονομάζουν μανικούς εραστάς, μανική, μανία εραστική, δηλαδή πνευματική έφεση προς τον Χριστόν. Με τον τρόπον αυτόν έδειχναν την τελειότητα της πνευματικής ζωής, το αλλίον, το εντελώς διαφορετικόν της ουρανίου κατασκηνώσεως. Δεν είναι εύκολο, αγαπητοί μου, κάποιος να τραβάει τόσα μαρτύρια άμα δεν είναι Άγιος. Εδώ μας τσιμπάει κάποιος ή μας κουντάει και γινόμαστε θεριά αμέσως. Αυτοί που τους άφηναν λιπόθυμους, οι μύθροι τους, όπως είπαμε κάτω, εξαιτίας των της αλότητός των, και δεν κουνούντουσταν, αλλά επέστρεφαν και πάλι στους ανθρώπους για να τους σώσουν. Ήταν παλικάρια του Χριστού, ήταν τέλειοι μιμητέ του πάθους του Κυρίου, που εγυμνώθηκε αυτός και χωρίς παρηγοριά, όπως και αυτοί, χωρίς καταφυγή πουθενά, ακόμα και ο πατέρας του τον άφησε τον Χριστόν, έτσι και αυτοί χωρίς παρηγοριά και καταφυγή ζούσαν μέσα στη ζωή για χάρη των ανθρώπων. Και επειδή είναι τόσο σοβαρά η ζωή της αλότητος, γι' αυτό οι Σαλλοί πάντοτε επρόσεχαν οι άνθρωποι. Θα το ερμηνεύσουν, όπως ερμηνεύουμε τώρα τις πράξεις των Αποστόλων, δηλαδή την Αποκάλυψη, τις προφητείες κλπ. Όλες τις Εκκλησίας. Είναι λοιπόν και φαίνεται εξωτερική συμπεριφορά αυτή η σαλότης των Αγίων και αυτή η μορία του Αγίου Βονιφατίου, των Αγίων της Εκκλησίας μας κλπ. Το όντι όμως, όπως είπαμε, είναι μία δύσκολη τέχνη και μία κρυμμένη δύναμη, που είναι η δύναμη της δεξιάς του υψίστου, είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μπαίνει μέσα στην καρδιά των Αγίων. Έτσι, αγαπητοί μου, αυτή η εξωτερική τρέλα των πιστών διαφυλάσσει την ησυχία και την ταπεινοφροσύνη στους Αγίους μας. Έτσι, ας πούμε,
να καταλάβετε το νόημα πώς τα πετύχαιναν ο Άγιος Σιμεών. Το πρωί έβγαινε έξω και κρατούσε ένα κλαδί στο χέρι του και χόρευε φωνάζοντας. Και όλοι τον παίρνανε από πίσω και τον γιουχάιζαν. Γιατί το έκανε αυτό? Για να μην τον βλέπουν ότι τη νύχτα μέσα σε μια καλύβη όλη τη νύχτα προσευχόταν. Βλέπετε, ήτανε τα καμώματα αυτά μια κρυψώνα για να μην βλέπουν την αρετή του και ταπεινούμενος να ανεβαίνει στον ουρανό. Και μια νύχτα και μια άλλη νύχτα έτρεχε από εδώ και από εκεί για να μπορέσουν να τον δουν, για να πούνε μετά, «Α, έτσι γυρίζει κάθε νύχτα. Εμείς δεν τον βλέπουμε, ένα έτσι, πότε εδώ και πότε εκεί». Και αυτός προσευχότανε. Έτρωγε μισό παξιμάδι. «Ζήστε εσείς με ένα παξιμάδι, εγώ δεν μπορώ να ζήσω όλη την ημέρα και κάθε μέρα». Και το βράδυ έπινε λασπόνερα της βροχής. Πίνουμε λασπόνερα εμείς? Τι δύναμη χρειάζεται θελήσεως και δυνάμεως? Μαρτύρια είναι αυτά πραγματικά των Αγίων. Δεν είπε και υπέφεραν το κρύο? Γυμνοί, ξυπόλετοι αυτοί Άγιοι, άστεγοι. Μια φορά ο ίδιος ο Άγιος ήτανε τόσο κρυωμένος, τόσο κουρασμένος, αλλά δεν ήθελε ούτε να ντυθεί, ούτε να σκεπαστεί κάτω από ένα σπίτι. Λίγη ζεστασιά επιθύμησε και είπε, «Ας δώσω κάτι σ' αυτό μου το σαρκίον». Και τι βρήκε, νομίζετε, για να ζεσταθεί? Για κοιτάξτε, πήγε και να ξαπλώσει πλάι σε ένα σκυλί. Αλλά και το σκυλί τον εγκατέλειψε και σηκώθηκε και έφυγε. Τον απεστράφει και τον ένιωσε σαν χαμένον ακόμα και το σκυλί. Και τα παιδιά τον έδαμναν και του έβαζαν, τον κρεμούσαν σκηνή από το λαιμό και τον τραβούσαν σαν να ήταν ένα ζώο και δεν μιλούσε καθόλου. Όταν ήθελε να κοιμηθεί καμιά φορά πολύ κουρασμένος, που κοιμόταν? Επάνω σε κοπριά που βρωμούσε. Και ο Άγιος Σάββας το ίδιο έκανε και λέγει τι ωραία στο βίο του, «Γυμνός ήταν πάντοτε άπολης, δεν είχε δική του πόλη, άστεγος, άγνωστος, γύριζε μέσα στους δρόμους και δεν υπήρχε κάποιος να του πει καλημέρα, κάποιος που τον αγαπούσε, κάποιος που ήταν δικός του, ανομίλητος, κανείς δεν του μιλούσε». Και ζούσε έτσι, αφού κανείς δεν του μιλούσε, κανείς δεν ήξερε αυτόν, ζούσε σε μία τελεία σιωπή. Τα έκανε δηλαδή για να, αντί να βάλει στο στόμα του κάτι που να κλείνει τη γλώσσα, έκανε αυτόν τον τρόπο να μην του μιλάνε, για να έχει την σιωπή και ο νους του και η καρδιά του να είναι στον ουρανό. Κτυπιόταν, υβρίζονταν από τους ανθρώπους και σκεφτόταν ότι έτσι χτυπούσαν και τον Χριστό και τον ύβριζαν. Πόσες φορές έφτασε εις τον θάνατον χωρίς καμιά ελπίδα σωτηρίας. Η ζωή αυτή, αγαπητοί μου, της θα λέγαμε της εξωφρενικής αγάπης, είναι μια ζωή, όπως σας είχα πει προηγουμένως, χαρισματική. Δεν μπορούμε να τη κάνουμε ούτε ένα λεπτό εμείς. Αχ, ξέρετε πόσες απολαύσεις είχαν αυτοί οι Άγιοι?
Να σας πω μόνον ένα παράδειγμα του Αγίου Ανδρέου, του Σαλού, να καταλάβετε. Ανέβηκε ο Άγιος Ανδρέας μέχρι του θρόνου του Θεού. Εκεί επάνω βλέπει τον Χριστόν καθήμενον εκ δεξιών και ακούει την φωνή του Ιδίου του Χριστού. Και μετά τον παίρνουν μέσα σε ένα θαυμαστόν κήπον εκεί στην έκσταση την ουράνιαν που είχε ο Άγιος και βλέπει έναν νέον ντυμένον ολοφώτινον, ντυμένον με τι, με νεφέλη φωτεινή, και τον ευλόγησε με ένα σταυρό και του λέγει ανάμεσα στα άλλα, μακάρι η σαλή ότι πολύ εισήν εν φρονήσει, μακάρι αυτοί που είναι μορίδια των Χριστών και δεν υπολογίζουν τη ζωή τους, διότι αυτοί έχουν φρόνηση. Παρηγοριές ανθρώπινες δεν είχε, παρηγοριές του ήταν οι αποκαλύψεις και οι οπτασίες. Ανέβαινε εις την θεωρία και εγνώριζε τα άρρητα μυστήρια του ουρανού. Και υπάγει μια φορά εις τον Παράδεισον, ξέρετε πόσες ώρες, πόσες μέρες, 15-14 ημέρες έμεινε επάνω εις τον Παράδεισο. Έφυγε το πνεύμα του χωρίς σάρκα, με έναν αστραφτερόν χιτώνα. Και όταν έφτασε εις τον τρίτον ουρανόν, βλέπει εν δόξη των Κύριων, ενώπιος ενωπίο ο Θεός και αυτός ο ίδιος, και γέμισε η καρδιά του από θεϊκήν χαράν. Πώς θα τα επιθυμούσαμε και εμείς αυτά τα αγλαΐσματα, αυτάς τα σχαροποιούς με θέξεις της θεότητος, αυτά τα ουράνια σαλπίσματα, αυτά τα βιώματα τα ακατάλυτα. Αλλά θα έχουμε και εμείς, αγαπητοί μου, τέτοια βιώματα πνευματικά του Θεού, όσον και εμείς θα κουραζόμαστε δια των Χριστών. Τελειώσαμε. Για να δούμε τώρα τι σημασία έχει για μας όλη αυτή η υπόθεση που αναφέραμε. Είδαμε τον εκστατικόν πνευματικόν έρωτα των Αγίων, θαυμαστός. Εμείς θα κάνουμε το ίδιο? Δεν είναι εύκολον, πρέπει να το χωράει η καρδιά μας για να το κάνουμε. Αλλά όλοι μας λίγος πολύ είμαστε σαλοί. Όλοι μας λίγος πολύ είμαστε μωροί δια Χριστών, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Διότι ποιος χριστιανός μέσα στην ζωή δεν ξεχωρίζει από εκείνους που δεν πιστεύουν? Γίνεσαι χριστιανός, ξαφνικά πες ότι γνώρισες την αλήθεια, εξομολογήθηκες και αρχίζεις καινούργια ζωή. Θα το καταλάβουν αμέσως οι φίλοι σου. Θα αντιμετωπίσεις προβλήματα. Τι θα κάνω την Κυριακή? Πήγαινα βόλτα. Τώρα πρέπει να πάω στην εκκλησία. Θα πάω, δεν θα πάω? Να αμέσως πρόβλημα. Εάν θα πας εσύ στην εκκλησία, θα πούνε σάλεψαν τα μυαλά του φίλου μας. Θα πας σε ένα τραπέζι, θα πας γιατί να μην πας. Και θα είναι ανιστήσιμη ημέρα και θα σε καλέσουν σκοπίμως σε μια ανιστήσιμη ημέρα.
να δούνε αν θα νηστεύσεις. Θα νηστεύσεις ή δεν θα νηστεύσεις. Θα δείξεις την πίστη σου εις τον Θεό. Εάν δούνε ότι θα νηστεύσεις, θα πούν σαλός, κάτι έπαθε και αυτός. Εις την παρέα μπορεί να είμαστε μαζί όλοι μας, αλλά ξεχωρίζει ο πιστός άνθρωπος, διαφορετικός από τους άλλους. Ο κάθε πιστός είναι ένας μωρός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είναι ένας μάρτυρας, είναι ένας προφήτης, όπως λέγαμε για τους άλλους. Και τέτοιοι πιστοί, πόσοι υπάρχουν, μόνον εδώ τώρα κοιτάξτε πόσοι είμεθα, μάρτυρες, κρυφοί, σαλίδια των Χριστών. Η κατά Χριστών σαλή είναι για μας μια δυνατή υπόμνηση, ένα γερός πρόξιμο για να γινόμεθα πιο πιστοί εις των Χριστών. Αλλά και εμείς ως μωρίδια των Χριστών θα είμεθα ένας πρόξιμο και μία αφετηρία αγαθή για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω μας. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να επιβάλλει εις τον άλλον να κάνει τούτο ή εκείνο. Άλλη δύναμη έχει ο ένας, άλλη δύναμη έχει ο άλλος. Ο ένας τα καταλαβαίνει όλα, ο άλλος δεν μπορεί. Ο ένας είναι ελεύθερος να ζήσει τα εντολάς του Κυρίου. Ο άλλος έχει εμπάθεια, έχει δυσκολίες, έχει αναστολές μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του. Αποφασίζει να αλλάξει ζωή και όπως έκανα στην αρχή ο Βονιφάτιος και η Αγλαΐς, επί χρόνια είναι δυνατόν να συνεχίσουν την αμαρτία τους, αλλά θα έρθει εκείνη η ώρα που θα μπορέσουν να γίνουν σαλίδια για τον Χριστόν. Ας ενδυθώμεν λοιπόν την δύναμη του Χριστού και ας σηκώσουμε τον ονειδισμόν και το μαρτύριον της ημολογίας των Αγίων όσο μπορούμε περισσότερο προσευχή, όσο μπορούμε περισσότερο καθαράν ζωήν, όσο μπορούμε μια προσωπική κένωση όπως η Σαλή, όπως ο Χριστός, της κοσμητής μας αξιοπρεπίας και των παθών μας. Λέγει ο Άγιος Σάββας που λέγαμε παραπάνω, τι άνευ πόνον κατόρθως έτη των αγαθών, ποιος χωρίς να κουραστεί και χωρίς να πονέσει, χωρίς να του κοστίσει μπορεί να κάνει κάτι το καλό. Τις καθέβδων και τρυφών έστησε τη τρόπεων, ένας που κοιμάται και τρυφά, δηλαδή ζει μαρφακήν ζωήν, είναι δυνατό να στήσει μνημεία νίκης? Έτσι και εμείς δεν μπορούμε με ψεύτικη ζωή να στήσουμε μνημείο νίκης. Και ας έχουμε κι εμείς σαν ένα μνημόνιο αυτό που είχαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, που λέγαν και να θυμούνται αυτά τα πράγματα. Φύγε, σιώπα και κρύψε τα του Θεού μυστήρια. Ισχύει για τους μοναχούς κατακρίβιαν, φεύγουν από τον κόσμο, ζουν τη ζωή της σιωπής και κρύβουν τα μυστήρια του Θεού που τους αποκαλύπτει μέσα στην λατρεία και μέσα στις νυχθήμερες αγρυπνίες τις οποίες κάνουν στο μοναστήρι τους. Και για τον κοσμικό ισχύ, φύγε λέει, φεύγομαι κι εμείς. Δεν φύγατε από τον κόσμο σήμερα για να έρθείτε, φεύγομαι, φύγε. Πολλές φορές να πούμε στον εαυτό μας, από εδώ φύγε, σιώπα, μη μιλάς,
αυτό που δεν είναι σωστό και κρύψε τα του Θεού μυστήρια. Όταν θα προσέχεις, θα αγιάζεται ο εαυτός σου και ο Άγιος Θεός θα σου δίνει και θα σου ετοιμάζει τα τρόπαια, θα σου αποκαλύπτει μυστήρια ουράνια, θα σου δίνει απολαύσεις πνευματικές, χαρές, εντρυφήσεις. Κρύψ' τα μέσα στη καρδιά σου για να μην τα ξεχάσεις και να δεις τι χαρίζει ο Θεός. Αγαπητοί μου, δεν είναι μόνο τα αφιθέατρα που είχαν και τα κολοσσέα τους μάρτυρες, είναι και οι δικοί μας οι δρόμοι και οι δικές μας οι εκκλησίες και τα δικά μας τα σπίτια. Δεν είναι μόνο οι Φαβιόλες και οι Περπέτουες, δεν είναι μονάχα ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Βονιφάτιος, είναι όλοι αυτοί οι Άγιοι που γιορτάζουν κάθε μέρα. Και πολλάκι της ημέρας γιορτάζουν και 100 και 200 και 300 και 10.000 και 200.000 μπορούν να γιορτάζουν μίαν ημέρα Άγιοι μάρτυρες, σαλί της Εκκλησίας, μορίδια των Χριστών. Εμείς δεν μπορούμε, είναι δυνατόν? Καμιά εποχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ήρωες, διότι δεν σώζεται ούτε η εποχή ούτε ο τόπος. Και δεν είναι δυνατόν η Εκκλησία μας να μην έχει τέτοιους ήρωας όπως ήταν οι Άγιοι. Δεν είναι δυνατόν οι χριστιανοί να είναι δυστυχείς, να είναι ατονικοί, ανεμικοί, να είναι κακομύριδες. Γιατί να μιμούμε θα τους Αγίους και να είμαστε ήρωες, να είμαστε ήρωες. Ας ακούσουμε τη φωνή της Εκκλησίας που μας θέλει να είμαστε λεβέντες, όπως έλεγε η μητέρα εις το τελευταίο παιδί της, το Μακαβαίον, η Σολομονή, εις το τελευταίο παιδί που μαρτύρησε αφού με την δική της την δραστηριότητα τα παιδιά έγιναν τα 6 πρώτα μάρτυρες και ήρθε και η σειρά του 7ου. Του λέγει, παιδί μου, αξιώσε τέκνον. Έχω μία αξίωση, μία προσδοκία από σένα, σπλάχνω της καρδιάς μου και της κοιλιάς μου. Δες των ουρανών, ο Θεός τον έκανε. Δες την γη, εξουσιάζει αυτός ο Θεός που δίνει την δύναμη και την ζωή σε μας. Μη φοβηθείς των δίμιων τούτων, μη φοβάσαι, λέγει, τίποτε, ούτε συνήθεια, ούτε περιβάλλον, ούτε πάθος, ούτε φίλους, ούτε συνήθειες, ούτε τίποτε. Αλλά το αδελφό άξιος γενόμενος επίδεξε τον θάνατον. Αλλά να γίνεις άξιος, λέγει, να ακολουθήσεις τα αδέρφια σου που έγιναν μάρτυρες. Είναι εν το ελέη, όταν δηλαδή θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, είναι εν το ελέη, συν της αδελφή σου κομίσω μέσε. Δεν θέλω να λείπεις εσύ, ο 7ος Υιός μου, από τον Παράδεισον, όταν θα γίνεται η Ανάσταση των νεκρών. Δεν μπορώ να μη σε έχω μαζί μου. Θέλω να σε κομίσω, να σε πάρω, να σε χαρώ, να σε κατέχω, να σε γλεντήσω. Μαζί θέλω να είσαι. Μαζί, αγαπητοί μου και εμείς, να μείνουμε αξιοί η μητέρα της Εκκλησίας, ένα μαζί με όλους αυτούς τους Αγίους της Εκκλησίας μας, αυτούς τους μάρτυρες. Μάρτυρες εκείνοι, μάρτυρες και εμείς. Άγιοι εκείνοι, Άγιοι και εμείς. Ήρωες εκείνοι, ήρωες εμείς. Άγιοι εκείνοι, Άγιοι εμείς.
θεοί εκείνοι κατά χάριν, θεοί και εμείς εν της θεής, ανάμεσα στους θεούς, ανάμεσα στην Αγία Τριάδα, ανάμεσα στα χερουβίμ και τα σεραφίμ, ανάμεσα στα τάγματα των Αγίων.